χόρευσαν ζεϊμπέκικο με το Μακεδονία ξεκουστή, έψησαν χοιρινά σουβλάκια και ήπιαν μπύρες για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία μεταναστών στα διαβατά Θεσσαλονίκης, τα μέλη των Ενωμένων Μακεδόνων σε μια διαμαρτυρία που δεν συγκέντρωσε παρά λίγες δεκάδες άτομα. Στην υγειά μας, κύριε Μπάκλιστο! Θέλαμε να κάνουμε μια έξυπνη, ευρηματική και ειρηνική μορφή αντίδρασης, χωρίς πέτρες και μολότοφ. Το πολυδιαφημισμένο barbecue party που προκάλεσε τόσες αντιδράσεις κατέληξε σε φιάσκο, αφού οι κάτοικοι της περιοχής αδιαφόρησαν για το εθνικιστικό happening. Αντίθετα όμως, δεν έχασε την ευκαιρία να παραστεί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας των Σύρων, που ήπιε μπύρα και έφαγε σουβλάκια. Η λαθροεισβολής είναι το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα μετά το δημογραφικό. Πρέπει να ζεβαστούμε την Ελλάδα και τα έθιμα της Ελλάδος. Εδώ δεν είναι Ισλαμικό κράτος. Μικρή η συμμετοχή πάντως και στην αντισυγκέντρωση που διοργάνωσε την ίδια ώρα το κίνημα ενάντια στο ρατσισμό μπροστά στο κέντρο φιλοξενίας. Α, κλείσουμε τα στρατόπεδα συγκέντρωση, να ανοίξουμε τις πόλεις, τα σχολεία, τα νοσοκομεία μας, τους πρόσφυγες. Κάτοικοι των διαβατών αποδοκιμάζουν και πετάνε νερό σε μετανάστες που μπαίνουν στο κέντρο φιλοξενίας. Δεν λείπουν και οι ακραίες φωνές. Δεν μαζευόμαστε όλοι να έρθουμε να τους κάψουμε να τελειώνει η υπόθεση. Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία εκατοντάδων αταυτοποίητων μεταναστών που έχουν βρει καταφύγιο γύρω από τη δομή και κοιμούνται ακόμη και στους δρόμους. Θέλουμε την ελευθερία μας! Δεν μπορεί να φοβάται γυναίκα και παιδί να περπατήσει στον δρόμο. Την άλλη, το κινητό του κλέψα κοριτσάκι 15 χρονών. Οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία προς το κέντρο φιλοξενίας όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει μπλόκο. Ζητούν απομάκρυνση των αταυτοποιητών μεταναστών από την περιοχή, περισσότερη αστυνόμευση και ξεχωριστή λεωφορειακή γραμμή που θα εξυπηρετεί τους μετανάστες.